Έβλεπα τον συνάδελφό μου κάτω και 50 άτομα επάνω του να προσπαθούν να τον πάρουν την κάμερα και να τον χτυπούν άγρια. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθω σε αυτή την κατάσταση να έρθω να παλέψω σώμα με τους μετανάστες για να σώσουμε την ίδια μας τη ζωή. Ας μας πει επιτέλους ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση. Να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι στην πόλη μας. Η δημοσιογράφος του Teletime, Ελένη Μαρκατσέλη, ξεσπά. Είδε τον εικονολήπτη Δημήτρη Καγκελάρη να προπυλακίζεται και στο τέλος να γρονθοκοπείται από δεκάδες Αφγανούς. Κατά τη διάρκεια της κάλυψης του ρεπορτάζ, όταν βγαίνανε κάποιοι μετανάστες από μια νταλίκα, όπως κάλυπτα το ρεπορτάζ, ήρθαν από πίσω μου γύρω στα 30 με 40 άτομα Αφγανοί. Και στην προσπάθειά τους να μου πάρουν την κάμερα, άρχισαν να με ξυλοκοπούσαν, κλωθιές, μπουνιές. Εγώ προσπαθούσα να καλύψω, να προστατεύσω και τον εαυτό μου, αλλά και την κάμερα. Για καλή μου τύχη, ευτυχώς που είμαστε στο χώρο εδώ στο Βεζινάδικο και πετάχτηκαν όλοι οι εργαζόμενοι έξω και με φυγαδεύσανε με τον τρόπο τους, ας το πούμε, και μπήκα εδώ στο κατάστημα και για αντίπεινα οι ίδιοι σπάσανε το τζάμι του αυτοκινήτου. Του τηλεοπτικού σταθμού που δουλεύω. Αν έβλεπες το συνεργάτη σου, τον συνάδελφό σου κάτω να τον χτυπάνε, τι θα έκανες? Θα στεκόσουν εκεί να κοιτάς? Να τον χτυπάνε και να τον πετάνε από τη μία άκρη του δρόμου στην άλλη? Για να τους σπάσουν την κάμερα? Το περιστατικό συνέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων της Εθνικής Οδού. Το συνεργείο έκανε ρεπορτάζ. Κατέγραφε έναν οδηγό που είχε εντοπίσει δεκάδες Αφγανούς να έχουν μπει μέσα στην ταλίκα του. Ένιωσα την εχθρικότητα και την επιθετικότητά τους και αυτό το μένος που είχαν για να πάρουν το υλικό. Φοβόμουν και εγώ ίδιος μήπως μπορέσουν και βγάλουν κάτι άλλο, μαχαίρι και οτιδήποτε άλλο. Τελικά το επεισόδιο έληξε με παρέμβαση των εργαζομένων του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι Αφγανοί έφυγαν τρέχοντας. Έσπασαν όμως το τζάμι του αυτοκινήτου του Teletime. Όσο για την αστυνομία, ούτε που πήρε χαμπάρι τι συνέβη.